Ποιο είναι ο μεγαλύτερο σου φόβο? Αυτό! Ένα μηδέν! Ποια θέλει την πιο ωραία ελληνική? Μπρέζουλε μου. Έχει κερατώσει. Ναι, πολλέ φορέ. Θέλω 10 που. Θα ήθελε να κάνει οικογένεια. Θέλω να κάνω ένα κοριτσάκι. Με τη Μαρία Σολομού τα έχετε. Την κουλάρα τη. Να παρουσιάσουμε του χρόνου εκπομπή. 50.000 το μήνα ο καθένα. Μην μ' ακουμπά. Θα φάει χαστούκι. Θεωρώ πολλού καλλιτέχνε τη τραμπ. Καραγκιόζητε. Light rock. Τον θεωρώ ατάλαντο. Έλα, μάθε να σου μάθω λίγο ραπ. Μην μ' ακουμπά. Μπαμ! Vlog μας! Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα θάρρος η αλήθεια, σε ένα ακόμα vlog μας και είμαστε εδώ με τον αγαπημένο μου τράπερ. Πού είσαι, παιχταρά μου? Τι γίνεται? Τράπερ είπες, ε? Το μέντε τον φουέρτε ή αλλιώς Γιώργο. Θέλω να μου πεις, τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν πιο μικρός? Μεγάλος. Πραγματικά. Περίμενα να μεγαλώσω να πάρω μηχανή. Για να πάρεις μηχανή, τελικά πήρες μηχανή. Ναι. Εννοώ ότι ήθελες να γίνεις επειδή μου επαγγελματικά, όταν ήσουν, ας πούμε, στο σχολείο. Να μεγαλώσω. Τελεία. Τελεία. Να καταφέρω να μεγαλώσω. Δεν είχες κάτι που ήθελες να γίνεις? Όχι. Πώς ήσουν σαν παιδί? Ξέρω εγώ, διάβαζες στο σχολείο? Ναι, ρε. Όντως. Φουλ. Του 20 μαθητής ήμουνα. Ναι, εντάξει, το με τρολάρει. Αλήθεια, ρε. Όντως. Ναι. Πόσο πολιτήριο ηλικίου έχεις? Δεν έχω. Οκ. Okay. Α, όχι, έχω. Ωραία. Τελείωσε. Πήγα. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Πήγα ΙΠΑΛ. Ωραία. Αποφύτησα με 500-600 απουσίες. Πώς ήσουν σαν παιδί, ήσουν ζωηρός? Μαλάκας. Ήσουν μαλάκας. Μαλακισμένο τέρμα. Γιατί? Τσαχώνευτο. Τύπου έφευγες από το σπίτι σου, έκανες τέτοια, έκανες μαλακή στο σχολείο. Τι είναι μαλακισμένο? Τέτοια, όλα αυτά. Όλα. Όλα, όλα, όλα. Όλα. Τώρα, ας πούμε, παρέμεινες το ίδιο, πιστεύεις? Ωραίο είναι. Τώρα είμαι πιο μαλάκας. Τώρα είσαι πιο μαλάκας από ότι είσαι μικρός. Τότε ήμουν μαλακιστήρι. Τώρα είμαι πιο μαλάκας. Θες να μου πεις τι κάνεις και είσαι μαλάκας? Θέλω να καταλάβω. Φίλε, δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Άμα κάνουμε λίγο παρέα, θα δεις. Είμαι λίγο μαλάκας. Ναι. Δηλαδή είσαι ψεύτης. Είσαι. Όχι, ψεύτης. Μόνο στις γυναίκες λέω ψέματα. Στις γυναίκες λες ψέματα. Σε όλες. Όχι. Α. Υπάρχει μία που δεν λέω ποτέ ψέματα. Ναι, τώρα. Ναι. Τώρα μας λες ότι δεν λες ψέματα. Αυτό εννοώ. Μα κουμπά μόνο. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Ζωντανό. Ωραία. Και τι θα ήθελες, παιδί μου, να σου έχει συμβεί? Να έχω πολλά λεφτά. Επαγγελματικά? Τι επαγγελματικά, ρε φίλε, λες να με νοιάζει, θα κάνω άμα έχω πολλά λεφτά? Δεν σε νοιάζει. Όχι. Άμα έχω πολλά λεφτά, θα κάνω σου ό,τι θέλω. Σου δίνω τώρα πολλά λεφτά, σταματάς το τραγούδι. Τι είναι πολλά λεφτά, τι είναι το πολλά λεφτά? 1 εκατομμύριο. Τι είναι 1 εκατομμύριο, ρε μπρο? Όχι. Όχι. 1 εκατομμύριο δεν είναι πολλά λεφτά. Προσωπικά, πού θα ήθελες να είσαι? Ενώ τι θα ήθελες, παιδί μου, σου συμβαίνει σε 10. Το πώς είσαι τώρα? 30. 30. Στα 40 σου, παιδί μου, δεν έχεις σκεφτεί τι θα ήθελα να μου συμβαίνει στα 40 μου? Ρε φίλε, θα σου απαντήσω σοβαρά. Ναι. Κοίτα, θα ήθελα να τα έχω καταφέρει όλα αυτά που πρέπει να έχουμε καταφέρει σαν άνθρωποι. Να μπορώ να ζω καλά, να έχω κάνει οικογένεια. Θα ήθελες να κάνεις οικογένεια? Θέλω να κάνω ένα κοριτσάκι, μια κόρη. Αν βγει αγόρι. Α, πρόβλημα. Καλά, να είναι γιατί είναι. Απλά σου λέω, θα γούστερα να είναι. Να έχεις ένα κοριτσάκι. Να έχω ένα κοριτσάκι. Αυτό, ένα ωραίο σπίτι. Ναι. Πολλά σκυλάκια. Πολλά σκυλάκια. Άρα σε 10 χρόνια εγώ σε φαντάζομαι σε ένα σπίτι και θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Παππούς γενικά. Ναι, είμαι τέτοιος. Ναι. Είσαι τέτοιος. Τζάκι. Ναι. Κουκουλωμένο. Ήσυχο. Ένας κύριος ήσυχος. Σοκολατίτσα. Ο θείος Γιώργος, ναι, ναι, που κάθεται, ναι, 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 με τα σκυλάκια του, ναι, τη γυναικούλα του, το παιδάκι του. Πόσο διαφορετικός είναι ο Γιώργος από το Mente Fuerte? Καθόλου. Είναι το. Έλα ρε, ο Mente Fuerte είναι. Δεν πιστεύω ότι κάποιος βλέποντας το Mente θα πίστευε ότι θα έλεγε θέλω το τζάκι μου, τα παιδάκια μου, τα σκυλάκια μου. Κοίτα, δηλαδή. Γενικά, ρε μπήρα, δεν νομίζω ότι η εικόνα που βγάζω, ίσως επειδή δεν πολύ μιλάω, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι. Δηλαδή, όσοι με ξέρουν. Ναι, εγώ γι' αυτό σου λέω. Καταλαβαίνουν ότι. Όσοι δεν σε ξέρουν ως Mente Fuerte. Οκ, okay, σε βλέπουν μέσα από τα τραγούδια σου, από τα κλιπ σου, από αυτά που λες στα τραγούδια σου. Στα τραγούδια όμως με τι λέω, θέλω 10 πουτάνες, 30 κιλά κοκαίνη και λεφτά, ας πούμε. Όχι, 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 όχι. Τελευταία ειδικά μιλάω. Για ποιο, ναι, τελευταία μιλάς για πιο συναισθηματικά πράγματα. Εντάξει, πάντα το έκανα. Έλα, τώρα τελευταία ακόμα περισσότερο. Τώρα τελευταία με το δίσκο ειδικά είναι πιο προς τα εκεί. Και αυτό είναι σκόπιμα γιατί θέλω να ξεφύγω από την άλλη φάση τελείως. Από την τραπ. Ναι, δεν είμαι τράπερ. Δεν κάνω τραπ. Okay. Δεν κατακρίνω την τραπ.
Ο καθένας είναι ελεύθερος να πει και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορείς να υποστηρίζεις τη rap, τη hip hop, την drama και να κατακρίνεις, να μπαίνεις να κάνεις λογοκρίση. Ας πούμε, αυτό είναι... Εννοείται. Δεν συμφωνώ με αυτά που μιλάνε και με τον τρόπο που τα λένε. Ωραία. Ενώ πολλά από αυτά είναι η καθημερινότητά μας. Και δεν καταλαβαίνω όλοι αυτοί οι κυριούλιδες και... που έχουν βγει και το κατακρίνουν, αφού αυτά ζούμε. Δεν, ναι, λέμε, ναι, ναι. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Άρα πιστεύεις ότι ο Μέντε με τον Γιώργο είναι το. Δηλαδή... Είμαι εγώ, ρε φίλε. Πραγματικά σου το λέω. All the way. Είμαι εγώ. Είναι ναι. Το ίδιο πρόσωπο. Είμαι εγώ. Είδες που ο Τάσος Κερχό είπε ότι trappers, rappers είναι καραγκιόζηδες. Ναι. Θα σου απαντήσω αυτό. Έχεις φορτιστεί. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κοίτα. Μου ήταν πάρα πολύ αντιπαθής ο κύριος αυτός. Έχετε συνεργαστεί ποτέ? Όχι, όχι. Τον έχω δει 2-3 φορές και είναι... φαίνεται πολύ γλυκό παιδί, ρε φίλε. Από κοντά, δηλαδή, όταν έχουμε μιλήσει, τα έχουμε πολύ ωραία. Και άλλαξα τελείως γνώμη. Δεν συμφωνώ καθόλου, ρε φίλε. Είναι σαν να βγήκα όταν έγινε αυτό με την κοπελίτσα που φοράει τις ρίγες και να έλεγα: πω, πολλοί χορογράφοι, χορευτές είστε καραγκιόζιδες. Ναι, δεν ξαναβάζω ναι, ναι. Κανένα να κάνει χορογραφία. Σε ενοχλεί το τσουβάλισμα, ότι. Το έχω πει γενικά. Δεν με ενοχλεί αυτό. Γιατί δεν θεωρώ τράπερ τον εαυτό μου, οπότε δεν με νοιάζει. Δεν ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, το έτσι όπως το έθεσε. Οκ. Okay. Συμφωνώ και λίγο για κάποιους. Α, ωραία. Οκ. Okay, για ποιους? Θεωρώ πολλούς καλλιτέχνες της τραπ στην Ελλάδα. Καραγκιόζηδες. Ποιους? Πες μου ένα. Ρε φίλε, όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό, γιατί δεν υπάρχει λόγος να. Θα το πάρουν, θα πούνε, α, αυτός είπε πάλι όλη αυτή την κατηνιά, γιατί έχω ξεφύγει. Θέλω να φύγω από αυτό. Πες μου ένα τράπερ που δεν θεωρείς καραγκιόζη. Ο Σάσκε, ο Συντάρτα, όλη η ομάδα μου. Οκ. Okay. Βέβαια είναι ομάδα μου. Μπορώ να σου πω για το Hawk. Μετά ο Lex, Hate Most. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Ότι δεν γίνεται να τσουβαλιάζουμε τους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Όχι, όλοι οι τράπεζες ήταν αυτό. Ούτε όλοι... καν. Ούτε καν. Δεν γίνεται. Ούτε καν. Υπάρχουν κάποιοι ρε φίλε που έχουν βγει, έχουν κάνει σοβαρές μαλακίες, έχουν πει σοβαρές μαλακίες. Και καταλαβαίνω ότι οι κυριούλες στην τηλεόραση το τσουβαλιάζουν όλο αυτό. Αυτό και όλα σε αυτά που γίνονται με τα όπλα, με αυτά. Ωραία, και τώρα που μιλάμε για τραπ, θα σου φέρω εγώ εδώ πέρα, φίλε μου, καλέ μου φίλε, θα σου δείχνω. Trappers, δύο τη φορά και θα πρέπει να σκίζεις ένα, να κρατάς ένα. Και στο τέλος θα βρούμε ποιος είναι ο αγαπημένος σου trapper-rapper. Θέλω να ακούω, επειδή είναι Χριστούγεννα και επειδή έχω... προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος, θα τους διπλώνεις, να μην τους σκίζεις. Εντάξει. Εκεί φτάσαμε. Light rack. Είναι δύσκολο γιατί και τα δύο με τα παιδιά τα συμπαθώ πάρα πολύ. Α, ξεκινήσαμε τις δημόσιες σχέσεις τώρα. Καμία δημόσια σχέση. Θα δεις, με όποιος μου δείξει. Τα λέω πάρα πολύ καλά και με τους δύο, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, τα σέβομαι και τα δύο τα παιδιά. Μπράβο. Θα το πάω με το ποιον ξέρω πιο παλιά. Μπράβο. Το παίρνεις και το διπλώνεις. Νομίζω ξέρω τον Ηρακλή πιο παλιά. Και έχουμε και ένα πολύ καλό κοινό φίλο, οπότε. Αλλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Λάι, τα αγαπάμε. Ναι. Είναι φιλαράκι. Έλα. Τον διπλώνω. Λοιπόν. Ο Hawk τον ξέρω πιο παλιά από τον Ηρακλή και έχουμε κάνει πολύ παρέα. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα παιδιά. Οπότε διπλώνουμε και τον Ρακ. Το Hawk. Το Lex τον σέβομαι μουσικά. Δεν έχουμε κάνει παρέα. Διπλώνουμε και τον Lex άρα. Δύο έχει φάει ο Hawk μέχρι στιγμής. Α, περίμενε. Hawk άρα. Τρεις έχει φάει ο Hawk. Ρε, θα κερδίσει ο Hawk στο τέλος. Bossy Khan. Yes. Bossy. Δεν το ξέρω. Άρα φαντάζομαι να τον διπλώνεις. Κάτσε να τον διπλώσεις. Μα δεν χρειάζεται να τους διπλώσεις. Μπορείς απλά να κάνεις έτσι. Θέλω να είμαι γενικός με όλους. Με όλους. Μη με προκαλείς τώρα. Μη με προκαλείς. Σε προκαλώ με όποιον για να μου δείξεις. Σιωπηλός πια. Και αυτό γιατί... ξέρει αυτός. Και καλά έχω τίποτα. Τρανός, τρανιός. Τρανός! Πολύ, πολύ πλάκα το παιδί αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει. Ρε φίλε, σου είπα, το κριτήριο είναι... Ναι. Δημόσιες σχέσεις. Άμα ήταν δημόσιες σχέσεις... Τώρα να σε δω! Πάλι το Hawk, πάλι το Hawk. Γιατί ο Συντάρτα... Ο Hawk έχει, ως τώρα, τα έχει διαλύσει όλα. Ρε τσακαλάρα μου, σου εξήγησα πώς το κρίνω. Ο Συντάρτα είναι στην ομάδα μου. Είναι και τον φίλος σκίζεις. Μου. Δεν τον σκίζω. Ωραία ομάδα. Τον διπλώνω. Να τη χαίρεσαι. Τον διπλώνω. Έλα. Hawk. Και τελευταίο. Τον Σάσκε, τον ξέρω. Τον ξέρω πολύ καιρό, το συμπαθώ, είναι πολύ καλό παιδί. Έλα. Βουλώσε το στόμα σου για να μιλήσω. Έλα, παιδάκι. Μουσικά λοιπόν. Πολύ Σάσκε. Καλό, τον θαυμά. Στο 90! Σάσκε, ναι. Κέρδισε ο Σάσκε.
Πόπο, μαλάκα, τι ανατροπή έγινε. Καλά, είδες, φαντάζομαι και ξέρεις όλο αυτό που έγινε με την Μαρία, τη δημοσιογράφο που έβριζε η Μαρία, που δεν έβριζε τη δημοσιογράφο, αλλά έβριζε τον εαυτό της και όλο αυτό, όλο αυτό το σκηνικό. Βάλε τα παιδιά από εκεί. Παρακολουθείς γενικά τι γίνεται, ενώ ναι, ρε, τα παρακολούθησα full. Γελάω. Ποια εκπομπή ήταν, η γυναίκα του. Όπερ. Τη Σκορδά. Ναι, που βγήκε αυτή η ξανθιά, πώς τη λένε εκεί. Στη Σκορδά, τη γραμμένη. Όχι, όχι, αυτή λέω. Ναι. Εντάξει, είσαι στο πάνελ εκεί. Έχεις ακούσει σίγουρα το αμοντάριστο χωρίς το beat. Είναι το παλικαράκι αυτό που μας κυνήγησε. Πολύ, ήταν πολύ ενοχλητικός. Εγώ προσπαθώ να είμαι ευγενικός με όλους τους ανθρώπους. Ειδικά που κάνουν τη δουλειά τους. Το ότι βγήκε και είπε: κάνει τη δουλειά του και τον βρίζει. Πρώτον δεν τον έβρισε. Είπε: όχι ρε πούστη μου, μέσα στο αμάξι της. Δεν του πω όχι ρε πούστη ή φύγε ρε πούστη. Δεν τον έβρισε. Πρώτον, άρεσε φάουλ. Ότι είναι άκυρο όλο το θέμα. Είναι δηλαδή άκυρο όλο το θέμα. Δεύτερον, πας να κάνεις προπαγάνδα. Άρα πας να βγάλεις κάποιον άνθρωπο με ψέματα λάθος. Άρα είσαι 100% λάθος. Εμένα, άμα αυτό συνέχιζε και έμπαινε μέσα στο αμάξι με το μικρόφωνο, θα του δίνα φάπα. Μα παιδί μου, ποιος έχει δικαίωμα να μπει μέσα στο αμάξι? Κατάλαβες. Άρα, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Το ότι είναι εκεί το παιδί στημένο 100 ώρες και να θέλει να βγάλει θέμα, γαμό. Σούπερ, αλλά τον άλλο δεν σου μιλάει. Ναι, έχει πάρει και κάποιο όριο. Ναι, τον πιέζει, μπαίνει. Αυτό είπε η κυρία Χριστοπούλου. Ναι, η Χριστοπούλου, η άλλη. Που δεν το περίμενα, τα είπε πολύ, τη απάντησε πάρα πολύ σωστά. Δεν ξέρω, τη Σκορδά, εκεί δεν ξέρω τι όνειρο είδε και αυτή και έλεγε ότι να είναι, ενώ είναι συμπαθέστατη και θεωρώ ότι έχει πολύ σωστή άποψη. Και επειδή νομίζω ξέρει και τη Μαρία, είναι όλο πολύ λάθος. Δηλαδή, πας να φτιάξεις ένα θέμα από το πουθενά. Ναι, κάπως χωρίς τώρα λόγο. Δηλαδή το πιέζουν να βγάλουν τι, τη Μαρία. Είναι 50 χρόνια στην τηλεόραση. Α, τι λες και δεινόσαυρο τη Σολομού. Ρε φιλέ. Μαρία. Κατάλαβες. Ναι, είναι, ναι, ναι. Είναι σίγουρα τα διπλάσια χρόνια από την κυρία και τον κύριο που ήταν εκεί σε όλο αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε κάνει τη δουλειά του, να κάνει τη δουλειά του σωστά και όλα έχουν ένα όριο. Γιατί εμένα μου μπαίνε στο αμάξι μου, μέσα στο χώρο μου και του δίνα φάπα στα δόντια. Εσένα θα κράζανε. Θα βγει ένα μαλάκι, ο τραμπούκος και γιατί η βία. Όχι, ρε φίλε, μπαίνει στο χώρο μου. Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό, ναι, 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 τι ναι. Σου δίνει ένα το δικαίωμα να με παρενοχλήσει τόσο και εμένα δεν μου δίνει το δικαίωμα να αντιδράσω. Να αντιδράσω. Εφόσον σου έχω πει φύγε και τα λοιπά. Γενικά 10 φορές. Η Μαρία απλά νευρίασε γιατί χάλασε την έκπληξη, κατάλαβες. Ναι, ναι, το outfit. Ήταν εκεί, τη ζήτησα εγώ να έρθει να το κάνουμε αυτό. Έκανε τρεις μέρες πρόβες, πόσες ώρες, κατάλαβες. Και όταν έρθει το άλλος για να κάνει ένα θέμα και σου χαλάει όλο αυτό που θες να δημιουργήσεις. Και να τον βρεις καλά θα κάνει. Ναι, ναι. Και στη Μαγκύρα είδα εκεί που άλλοι βγήκαν και λέγανε ό,τι να είναι. Γενικά, ρε φίλε, με την τηλεόραση γι' αυτό εμείς οι trappers δεν τα πάμε καλά, γιατί θεωρώ ότι πάνε να βγάλουν συνέχεια από τη μίγα ξύγκη. Ότι λες και δεν έχουν μετά. Πάνε να βγάλουν ένα προφίλ. Ναι, ότι ρε φίλε, είσαι δημοσιογράφος. Η δουλειά του δημοσιογράφου ποια είναι? Να μεταφέρεις τα γεγονότα. Όχι λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί βάζω και δύο κερασάκια. Όχι να τα φτιάχνεις όπως θες. Ναι. Και γενικά στην τηλεόραση τα φτιάχνουν όλα όπως θέλουμε. Οπότε δεν σέβομαι τις περισσότερες, όχι εκπομπές, δεν θέλω κι εγώ να κάνω αυτό που κάνουν για αυτοί. Δεν σέβομαι τον τρόπο. Συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό τον τρόπο. Δηλαδή τον θεωρώ πολύ χάζο, πολύ κακό. Και πολύ παλιακό επίσης, ναι. Θα σου πω εγώ. Ναι. Γενικά ρε παιδί μου, από τότε που γίνεται όλο αυτό στα sites αυτά με τη Μαρία, μένετε, φέρετε και αυτά. Εσύ τα διαβάζεις αυτά, μπαίνει τη δικασία. Δηλαδή, έχει ακούσει η Μαρία σχόλια για τη διαφορά ηλικίας, για το αυτό, για όλα αυτά. Τα διαβάζεις, τα βλέπεις, μπαίνει στη διαδικασία. Ναι, full. Εντάξει, μου τα στέλνουν κιόλας. Νευριάζομαι πολλά πράγματα. Νευριάζομαι πιο πολύ για αυτά που γράφουν για τη Μαρία. Η showbiz είναι ένα θέατρο που φοράμε όλη τη μάσκα μας. Τσίρκο. Εντάξει, δεν θέλω να το πω τόσο τσίρκο, γιατί υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Καλά, έχω γνωρίσει πολλούς αξιόλογους ανθρώπους. Εγώ προσπαθώ να μην φοράω αυτή τη μάσκα. Okay. Σίγουρα κάνω υποχωρήσεις, γιατί είναι και η δουλειά που έχω επιλέξει να κάνω. Όσο μπορώ, προσπαθώ να κρατάω καθαρά εμένα. Είτε αυτό αρέσει είτε όχι. Για να δούμε τώρα ποια μάσκα θα βάλεις. Να σου πω, με τη Μαρία Σολομού τα έχετε. Θα απαντήσω. Γιατί έχω κάτι φίλες που ενδιαφέρονται για σένα, γι' αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω να στις προξενέψω ή όχι. Θα σου πω. Είναι αυτό που βλέπετε, όπως είπε. Το ότι η Μαρία δεν θέλει να βάλει ταμπέλα στο αν είμαστε φίλοι, σχέση, οτιδήποτε. Μπορεί να είμαστε όλα, μπορεί να είμαστε ένα από αυτά. Κατάλαβε. Σέβομαι. Αν έχω δύο φίλες που ενδιαφέρονται για σένα, να στις γνωρίσω. Άμα έχουν πρίκα.
Αν δεν έχουν, όχι, είμαι όχι. Πολύ γαλλημένος. Όχι, όχι, έχουν πρίκα, είναι οκ. Okay. Πολύ πρίκα. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Άμα είναι πολύ, γιατί λίγο δεν θέλω. Τι σου αρέσει περισσότερο στη Μαρία, τι θαυμάζει περισσότερο στη Μαρία. Όλα τα θαυμάζω στη Μαρία. Θαυμάζω πολύ σαν άνθρωπο και σαν γυναίκα. Έτσι, μου αρέσει που είναι τόσο δυναμική, που είναι τρελή. Είναι πολύ όμορφη και θαύμαζα πάντα. Οκ. Okay. Τη θαύμαζε και... πάντα, την ναι, ήξερε ναι. Από πάντα. Την τηλεόραση, ναι, ναι. Ήξερα ότι και με τους χαρακτήρες που έπαιζε και με το vibe που μου έβγαζε ότι ρε Φέλεξ, πω, γάμο τα άτομα. Οκ. Okay. Και είναι πιο γάμο τα άτομα από αυτό που βλέπουν. Εγώ αυτό θέλω να σου πω, ότι τώρα που τη γνώρισε, παιδί μου, έτσι λίγο παραπάνω. Τι χαρακτηριστικό που δεν ξέρει ο κόσμος θαυμάζει εσύ στη Μαρία, γιατί δυναμική, όμορφη, ταλαντούχα, το βλέπουν όλοι που δεν την ξέρουν. Είναι πολύ δίκαια. Είναι δίκαιη. Και τι σε εκνευρίζει περισσότερο στη Μαρία. Μιλάει κατά από αυτά, ρε μπρο. Μιλάει πολύ. Μιλάει την πιάνει. Και εγώ. Αλλά μου αρέσει και που μιλάει κατά σήμερα, ωραία. Δεν ξέρω τι θέλει. Ωραία, άκουσε με λίγο. Θα περάσουμε τώρα σε ένα επόμενο θάρρος που θέλω να πάρεις τον Χοκ τηλέφωνο και να του πεις ότι σου κάνανε πρόταση για πρωινή εκπομπή και ότι θέλεις να τη συμπαρουσιάσετε μαζί. Ρε παιδί μου, εσύ θα κάνεις πιο το κουτσομπολίστικο κι αυτό και αυτός θέλεις να κάνει τη μαγειρική, τα ζώδια και τέτοια. Αλλά πρέπει να τον πείσεις. Το σηκώσεις χαβαλές. Θα κοιμάται τώρα αυτός. Κάποιο... Ωραία, πάρ' το με Σάσκε, που είναι και στην ομάδα σου. Σάσκε. Ναι. Μεντεφουέρτε. Μπράδερ μου. Τι λέει. Τι κάνεις, αδερφού, λοιπόν είσαι. Καλά, σπίτι, μόλις έφυγε ο αδερφός μου. Λοιπόν, άκου λίγο, με πήρε τώρα η Γιώτα, έσκασε πρόταση ναι. Να παρουσιάσουμε του χρόνου εκπομπή, πρωινή αντένα, 50 το μήνα, ο καθένας, 50 χιλιάρια το μήνα ο καθένας. Εγώ θα κάνω την παρουσίαση όλο πρωινάδιο κανονικά και εσύ θα αναλάβεις το κομμάτι της μαγειρικής. Μαγειρικής και τα social. Okay. 50 χιλιάρια το μήνα, αυτό... Σε ποια εκπομπή, σε ποιο κανάλι? Στον Αντένα. Νομίζω στη θέση της Μενεγάκη. Okay. Α, του Λιάγκα. Του Λιάγκα. Λάθος. Τώρα το είδα. Απλά το θέμα ποιο είναι, ρε μπρο. Ότι θέλουν να μας βάλουν να λέμε τα ζώδια με rap. Δηλαδή. Να κάνουμε freestyle τα ζώδια, δηλαδή είμαι καρκίνος και αυτή εξωγήινος. Είσαι γυρίνος και εγώ είμαι ζουζουνίνος. Να κάνουμε ομοιοκαταληξία με τα ζώδια. Όχι με οροσκόπο όμως, οπότε αυτό είναι οκ. Okay. Δεν ξέρω. Όλο αυτό, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ τι ρόλο παράει αυτό. Δεν ξέρω ρε μπρο, σου λέω τι μου είπανε. Κοίτα, το νούμερο το μηνιάτικο είναι δυνατό, νομίζω είναι οκ. Okay. Είναι πολύ δυνατό το νούμερο το μηνιάτικο, ναι. Ρε, άκουξες ποιο είναι το θέμα. Αυτό δεν είναι rap. Θα γίνουμε, κατάλαβες, τώρα τσίρκο. Όχι, όχι, αλλά το θέμα είναι ότι μπορούμε να το σχηματίσουμε εμείς όπως θέλουμε. Ήξερα, ρε φίλε, ότι θα μου πεις αυτό, γιατί ξέρω ότι είσαι ο πιο καλλιτέχνης από όλους και ότι θα βρίσκεις μια εναλλακτική. Γιατί εμένα, ρε φίλε, με ζόρισε πολύ αυτό με τα ζώδια. Και εμένα με ζόρισε αυτό με τα ζώδια και, πότε, ρε φίλε... Πώς να σου το πω, αυτό είναι ένα σκεπτικό το δικό τους που κάνουν creative direction εκεί πέρα, αλλά είναι παλαιομοδίτικο. Ναι, μα καταρχήν πού να βρίζει φίλε λέξη με το υδροχώος να ταιριάζει γρήγορα. Ναι, εμείς έτσι. Οπότε το κλείνω, δίνω χέρια. Είναι λίγο πούλημα, αλλά... Λοιπόν, περίμενε. Πριν ξεβουληθούμε, είμαστε στο Φίπστερ εδώ και με έβαλε να πάρω να σου πω όλα αυτά, οπότε δεν θα βγάλουμε λεφτά. Μην αγχώνεσαι. Ακόμα! Ούτε θα γίνουμε τσιμπούκι. Πες γεια. Γεια σου και... Γεια χαρά, ό,τι καλύτερο που τα απαντούσε σοβαρά. Δηλαδή σου είπε να κάνετε τραπ, δηλαδή τα ζώδια με τραπ. Μπρο, είναι money maker το παιδί. Και προσπαθούσε και το είναι, παιδί είναι να έξυπνος, σκεφτεί και να σου απαντήσει σοβαρά. Εντάξει, αδερφούλη μου. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι συμβεί. Ναι, ναι, και εγώ έτσι, όταν είχαν πάρει τηλέφωνο και δεν κατάλαβα. Λοιπόν, φιλιά σας, κοίτα, μιλάμε πιο μετά. Bye bye. Είσαι πολύ δυνατός. Δεν στο είχα στις φάρσες τόσο δυνατός να τον πείσεις, αλλά κι αυτός ο καημένος, ο άνθρωπος, ο οποίος σου απαντούσε σοβαρά. Εντάξει, ναι, τα ζώδια. Εμπιστεύεται σαν σκύτο το φίλο του, του λέω κάτι και προσπαθεί να βρει. Πώς μπορεί να το προσαρμόσει. Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε, ναι. Respect. Respect. Σαν σκύτο, παιχταρά μου. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος? Αυτός! 1-0. Υπάρχει κάτι που φοβάσαι, ρε παιδί. Υπάρχει, αλλά δεν το λέω. Γιατί θα μάθουν οι εχθροί μου το φόβο μου και δεν πρέπει να τον πω. Οκ. Okay. Έχω μάθει όμως ότι γενικά παθαίνεις τέτοια αγοραφοβίες και αυτά με τον κόσμο, τον πολύ. Θα σου πω, δεν μπορώ να μ' ακουμπάνε, ρε φίλε. Στα κλαμπ μέσα που σπρώχνουν, δηλαδή κάποτε ήμουν 160 κιλά, σχεδόν 2 μέτρα και πέρναγα από δίπλα σου και δεν. Ήμουνα.
που πουλάει. Πέρα, δεν καταλάβαινε. Και βλέπει τώρα κάτι χόμπιτ που έρχονται, άντρες γυναίκες. Και περνάνε, λες και περνάει ο κάτσε βρε μαλάκα. Δεν τον μπορώ όλο αυτό. Δεν θέλω το χώρο μου, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Ήσουν 160 κιλά. Πώς τα έχασες αυτά τα κιλά? Πώς μπήκε στο μυαλό σου ότι. Όπα, μαλάκα, εντάξει. Εγώ τώρα θέλω να χάσω κιλά. Τέλος. Δεν πάει άλλο. Θέλω να αλλάξω. Δεν μου κάναν τα ρούχα. Αν πήγαινα για βίντεο κλιπ, δεν μου κάναν τα ρούχα. Είχα περάσει μια περίεργη φάση. Εντάξει, με την καραντίνα, όλο αυτό που έγινε, νομίζω όλο ο κόσμο κλείστηκε στον αυτό του πιο πολύ. Πόσα κιλά ήσουν και πήρε. Δηλαδή, έφτασε μετά την καραντίνα και τρώξε τα κιλά. Ήμουν 130 κιλά. Πάντα εκεί έπαιζα 30-40, κατάλαβε. Okay. Και γαμήθηκα, δηλαδή τίποτα. Σπίτι, φαΐ, ταινίες. Και στην καραντίνα έπεσες και ψυχολογικά. Ναι, ρε. Μα λέγα σκέψη ότι εγώ το 2019 έγινε το μπαμ με το καλιέντε. Έφαγα ένα χρόνο σχεδόν από το 19, από τη μέρα που βγήκε το καλιέντε μέχρι την καραντίνα, που δεν ήξερα που πάταγα. Πήγαινα Θεσσαλονίκη, ξύπναγα Κύπρο, μετά ήμουν στην Κρήτη, ήμουν σε ένα μπουλ. Ναι, ήσουν σε ένα μούντε. Δεν τώρα. Θυμάμαι. Έχω πάει σε μαγαζιά, σε μέρη, έχω γνωρίσει ανθρώπους που δεν θυμάμαι. Όντως δεν το θυμάμαι. Ναι, μα αν είσαι με στην κούραση και λειτουργείς σαν ρομπότ. Δεν το έζησα δηλαδή, δεν το ευχαριστήθηκα να κάνω τα σταριλίκια μου, να πω. Ήταν όλο πρωτόγνωρο, καινούριο. Δεν μπορούσα ούτε να το διαχειριστώ, ούτε να το ζήσω καλά. Ούτε να περάσω καλά με αυτό. Okay. Οπότε ήταν πολύ ψυχοφθόρωτο. Από το εκεί, κατευθείαν εκεί. Κλείσιμο. Χωρίς να κάνεις κάτι λάθος εσύ. Στις σχέσεις σου, τις ερωτικές, πώς είσαι, ας πούμε, ζηλάρη. Είμαι πολύ ζηλιάρης. Πολύ ζηλιάρης. Δεν μπορώ. Είμαι εκτιτικός έτσι. Έχεις κάνει σκηνή, δηλαδή έχεις ψάξει και φαντάζομαι. Ναι, ρε, όλα. Πουτά να τα κάνω πάντα. Νομίζω δεν είμαι. Έχεις παρακολουθήσει, τα έχεις κάνει όλα. Όλα. Α, είσαι ζηλιάρης. Ναι, ναι. Μπορεί να φτάσω να γίνω. Τρελός. Τρελός. Κανονικός. Δεν θεωρώ ότι είναι. Και χωρίς να σου δίνει δικαιώματα οι άλλοι. Μα όταν δεν σου δίνει δικαίωμα είναι το κακό. Τι που τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Γιατί να είναι καλή η κοπέλα και δεν μου δίνει δικαιώματα. Όχι, θεωρώ ότι δεν είμαι καλό. Πρότυπο, παρτενέρ. Αλλά εντάξει, νομίζω θα το φτιάξω κι αυτό. Έχεις κερατώσει? Ναι, πολλές φορές. Όντως. Το έχεις πει? Όταν δεν μπορούσα να μην το πω. Καταλάβεις. Όταν σε πιάσανε, δεν πήγες να πεις από μόνο σου. Σε έχουν κερατώσει? Σίγουρα. Δεν το έχεις μάθει? Το έχω μάθει κατόπιν εορτής, κατάλαβες. Okay. Οπότε. Τη Μαρία τη ζηλεύεις? Τη ζηλεύω. Όχι τη Μαρία σε Μαρία, αν κάνεις ζήλες στη Μαρία. Στην πορεία της εννοείς. Όχι. Η πορεία της είναι ζηλευτή. Εγώ σου λέω αν ζηλεύεις τη Μαρία. Σαν άνθρωπο τη ζηλεύω, ναι. Κάνεις ζήλες? Σαν άνθρωπο τη ζηλεύω, ναι. Αχ, να μην. Τέλος πάντων. Είμαι ζηλιάρης, μωρέ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα? Την κουλάρα της. Αυτή ήταν η μόνη ειλικρινής απάντηση μέχρι στιγμής. Κοίτα, το πρώτο πράγμα, ρε φίλε, που κοιτάω είναι το πρόσωπο, τα μάτια, δηλαδή, όντως. Θέλω η άλλη να είναι ερωτεύσιμη. Να έχει αυτό το. Πιο πολύ στον τρόπο, όχι στα χαρακτηριστικά. Okay. Το πώς θα με κοιτάξει, το πώς θα κουνηθεί στον χώρο, πώς θα μιλήσει. Το vibe της, όλο, όλο το αυτό. Όλο το vibe. Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να ρωτήσει το vibe. Τώρα, αν έχει κολλάρα, βιζάρες και είναι μπομπομπομπομπομπο, ακόμα καλύτερα. Ωραία. Πλάκα κάνω. Τώρα, όχι, όντως. Αλλά άμα είναι όμορφη και όλα, εντάξει. Βέβαια, φυσικά. Αυτό σε τραβάει. Το πράγμα που βλέπεις είναι το εξωτερικό, μετά αρχίζουν τα γύρω-γύρω. Η ομορφιά είναι πολύ υποκειμενική για τον καθένα. Βέβαια. Ποια θεωρείς την πιο ωραία Ελληνίδα? Μου έχει ξαναγίνει αυτή η ερώτηση. Α, ναι. Απάντησα όχι γρήγορα και δεν πέρασα καλά. Οπότε πάμε να το ξανακάνουμε. Ποια θεωρείς την πιο ωραία Ελληνίδα? Μπρέσλο μου. Μπρέσλο μου. Όλο το πακέτο θεωρώ ότι είναι από τους πιο όμορφους ανθρώπους στην Ελλάδα. Όλο το πακέτο. Όλο. Μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά. Έχει, ρε φίλε, έχει κάτι που δεν το βρίσκεις. Η αλήθεια είναι ότι η Μαρία γενικά είναι έχει πολύ, κάτι ιδιαίτερο. Ναι, είναι πολύ γοητευτικός άνθρωπος. Ναι, είναι μια κατηγορία μόνη της. Οπότε δεν μπορεί να τη συγκρίνεις με κάτι. Ούτε με πρώην, ούτε με επόμενες. Είναι η Μαρία. Είτε είναι φίλη σου, είτε γκόμενά σου, είτε η μαμά σου. Έχει καταφέρει να είναι όλη της η περσόνα πολύ ιδιαίτερη. Γενικά, μιλάς για τη Μαρία και εγώ, επειδή γενικά είμαι λίγο έτσι ευαίσθητος, ξέρεις, κάπως συγκινούμε. Μου φαίνεσαι πολύ συναισθηματικός τύπος. Είμαι, δηλαδή, είμαι συναισθηματικός. Μπορεί να λες, είπες και πριν ότι είσαι μαλάκας, ότι είσαι ένα μαλάκας. Μαρε φίλε, με ρωτάς για τη Μαρία, αν με ρωτήσεις για κάποιον άλλον. Είσαι αλλιώς όταν μιλάς για τη Μαρία. Είσαι πιο γλυκός. Ναι, γιατί ρε φίλε, την αγαπάω πολύ τη Μαρία σαν άνθρωπο, καταλαβαίνεις. Σαν άνθρωπος ανθρώπινα. Ρε φίλε, μην το.
Μη μου γαμάς την κουβέντα, ρε μαλάκα. Ζουζουνάκι. Αγαπώ πολύ, δεν έχω να πω κάτι κακό. Δείχνεις τα συναισθήματά σου. Γενικά στους ανθρώπους, παιδί μου. Στους φίλους σου, στην κοπέλα σου, στους συνεργάτες σου. Όχι. Νομίζω όχι. Θα κάνω κάτι ψυχολόγητο, μια πράξη ψυχολόγητη, δηλαδή κάποιο δώρο, κάτι τέτοιο που... Λες αγαπώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το λέω, είναι πολύ εύκολα. Λες εύκολα, σ' αγαπώ. Άμα το νιώσεις, πω. Νιώθω. Υπάρχουν πολλές στιγμές που αγαπώ όλο τον κόσμο και υπάρχουν και στιγμές που τσχαίνομαι και με, αν μπορούσα να βγω από το σώμα με κλώτσες, ψυχά μη σου και εσύ θα το κάνω. Είμαι πολύ διπολικό, ρε φίλε. Είμαι άσπρο, μαύρο. Είσαι μία κάτω... μέρα, σας αγαπώ, μία μέρα, σας χαίρομαι. 0-100, ποια μέρα, σε, από λεπτό σε λεπτό. Χαρά του κουράγιο. Θα σου δώσω 5 λέξεις και θέλω να μου φτιάξεις ένα τραπ τραγούδι. Okay. Ενώ μπορείς να βάλεις και άλλες λέξεις μέσα. Μπορείς να φωνάξεις κάποιο τράπερ εδώ να σου φτιάξεις τραπ τραγούδι. Ένα ραπ τραγούδι. Που στιγμώ, όποτε λέω τραπ, άκου ράπεση, τα μπερδεύω. Nice. Θα σου πω 5 λέξεις που πρέπει να υπάρχουν στο τραγούδι. Μπορείς να βάλεις και άλλες λέξεις εννοείται στο τραγούδι. Λοιπόν, έρωτας, αστέρια, σουβλάκι, Μαρία, γάτα. Έρωτας, Μαρία, αστέρια, σουβλάκι, γάτα. Έγραψα για λίγο κομμάτι που ξεκινάει και λέει: έλα να πάμε μια βόλτα μαζί, όχι σε μαγαζί, θέλω να δω τα αστέρια. Έβαλες την πρώτη. Έρωτά μου, σαν σουβλάκι, σε κρατώ στα δυο μου τα χέρια. Πολύ ωραία, κρατάς τα δυο στα χέρια. Τον έρωτά σου έτσι φαντάσου, κρατάς. Μπρο, μωρό μου. Είναι όταν πιάνεις το σουβλάκι, δεν υπάρχει μια ερωτική πρόθεση. Ναι, ναι, ναι. Το... Οπότε καλά μας τα δει και μείνει η γάτα. Και η Μαρία. Να σκεφτώ κάτι ωραίο. Μαρία Μαυρομάτα, περπατάς γάτα. Δεν σε ρωτήσω κάτι. Τώρα και με αφορμή το καινούργιο σου τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιο πολύ. Το αποθυμένο. Okay. Πάρα πολύ ωραίο. Πες μου, ας πούμε, έχεις αποθυμένο εσύ. Όλοι δεν έχουμε αποθυμένα. Πες μου ένα αποθυμένο σου. Ρε φίλε, είναι πάρα πολλά τα αποθυμένα που έχουμε και έχω και εγώ, κατάλαβες. Είναι πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω και δεν τα έχω κάνει, που θέλω να κάνω και δεν τα έχω κάνει. Έχω αποθυμένο να πάω την Παναγία των Παρισίων. Δεν έχεις πάει Παρίσι. Μην μ' ακουμπάς. Στο επόμενο φύγια να βοηθήσω. Θα φας χαστούκι. Πάνω-πάνω στις προτεραιότητες. Ναι, θα το κάνω. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Μου έχει κινήσει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση. Πες μου λίγο την καθημερινότητά σου. Πώς είσαι στην καθημερινότητά σου, ξυπνάς? Ξυπνάω. Ξυπνάς. Δεν μπορώ να σου πω τα μυστικά μου. Okay. Δεν μπορώ να βλέπεις αυτό το πλάσμα εδώ. Γίνονται πολλά πράγματα. Από πίσω. Είναι μυστικό η καθημερινότητά σου. Ναι ρε φίλε, γι' αυτό είναι καθημερινότητα. Καθημερινότητά μου. Ωραία. Μου είναι δική μου. Άμα ήθελα θα κάνω vlog σαν εσάς τους youtubers όλη μέρα. Είμαι καλά, μας ανεβάζεις πολλά πράγματα την καθημερινότητά σου, το βλέπουμε στο TikTok στο σου. Στο TikTok, ναι, γιατί είναι φίλε, δεν γίνεται να το μοιράσω αυτό το... Άρα τελικά... Το πράγμα. Ναι, μια χαρά μοιράζεις. Δεν είμαι έτσι. Μην είσαι έτσι. Χνω άλλον. Γενικά μηνύματα αρνητικά λαμβάνεις, σου στέλνουν, Πάρα πολύ. Τι, πες μου κάποια αρνητικά μηνύματα, ας πούμε, που σου έχουν στείλει. Μπορείς τα αιτήματα, γρήγορα. Ας πούμε, μπαμπάμ είναι ότι τώρα σ' αρέσουν τα MAD. Okay, γιατί δεν σ' άρεσαν. Γιατί τώρα. Έχω βγει και έχω κράξει τα MAD δημόσια σε κομμάτια, τα VMA. Το MADWALK είναι άλλο πράγμα. Αυτό ενημερώθηκα και γι' αυτό είπα ναι. Και γενικά ρε φίλε θεωρώ ότι το ότι πήγα στο MADWALK ήταν ένα βήμα παραπάνω για μένα. Το σκέφτηκα πάρα πολύ, δεν ήξερα αν ταιριάζω, αν έπρεπε να το κάνω. Κατάλαβα, παρακολούθησα ότι όντως είναι μια γιορτή, είναι ένα fashion show. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πάω εκεί και θα κρίνει τη μουσική μου να δούμε αν θα μου δώσει βραβείο. Άρα στα VMA δεν θα πήγαινες. Δεν θα. Έχω πει ότι δεν πάω. Τώρα. Ναι, ναι. Τώρα δεν θα πήγαινα. Όχι. Γενικά με αυτό που είχε γίνει, ρε φίλε με τον Καλλιέντε, θεωρώ ότι δεν είναι αξιοκρατικό όλο αυτό το event. Δεν ξέρω ποιος είχε γίνει, δεν έχω ιδέα αλήθεια, δεν ξέρω. Γάμισε, το έχουμε ζητήσει ένα εκατομμύριο φορές. Μπες ψάξει τη συνεντεύξη μου, μικρούλη. Οκ. Okay. Έχεις μετανιώσει για πράγματα που. Πάρα πολλά. Κάθε μέρα μετανιώνω. Έχεις κάνει ή έχεις πει δημόσια. Πάρα πολλά, ρε. Έχω πει πράγματα, ρε φίλε, που δεν έπρεπε να δώσω αξία. Είμαι πολύ θερμοκέφαλος, πολύ τώρα. Μου ήρθε εκείνη την ώρα. 0-100, νευριάζω. Okay. Και πολλές φορές δεν σκέφτομαι ότι δίνω αξία σε κάτι που δεν βλέπω. Okay. Καν σαν άνθρωπο. Δηλαδή βγαίνει κάθε τσουτσέκι να πει μια μαλακία. Βλέπω τα comments, βλέπω το τι γράφουν. Μου αρέσει πολύ να διαβάζω κριτικές κακές. Που έχουν ένα point που θα με βάλει να. Σε μια σκέψη, σε να μια σκέψη για να γίνω καλύτερος. Είχα μια κουβέντα με τους καρπάδες και συζητάγαμε για όλο αυτό που θεωρώ, ρε φίλε, ότι είναι και οι δύο masterminds σε αυτό φυσικά, που κάνουν. Φυσικά. Είναι το μόνο
κανάλι στο YouTube που παρακολουθώ φανατικά. Θα σου πω, νιώθω ότι μου ταιριάζει, ότι, είναι, ότι είμαι στην, μπαίνω στην παρέα τους, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Men The Fuerte, τον Trapper. Άσε με να σου πω, μπρο. Λέγε, ρε. Εντάξει, τα παιδιά είναι αλλού, ρε. Το είναι Netflix, στήσει, κάνουν το αλλού. Το έχουν στήσει όλο τόσο προ, τόσο σοβαρό, τόσο ωραίο. Δεν υπάρχει. Δεν ασχολούνται με κανέναν άλλο. Και αυτόματα αυτό τους βάζει ότι στο νούμερο 1. Ναι, 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 συμφωνώ. Και είχαμε μια κουβέντα και που έλεγα, ρε, μπρο, δεν μπορώ να ευρειάζω όταν βγαίνουν και λένε κάτι τόσο άδικο, τόσο. Θέλω να του πω ρε μαλάκα, τι λες. Μπαμ! Και μου λέει, ο Λεμπρόν θα πάνταγε. Όχι. Οπότε, πραγματικά μου άλλαξε όλο το. Το mindset. Όλο το mindset. Οπότε έχω αρχίσει, ρε φίλε, με ανθρώπους που γνωρίζω και τους σέβομαι και μέσα από αυτά που κάνουν και που τα παρακολουθώ, προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος. Δηλαδή, ήρθα σήμερα στο Fipster, βλέπω πως χειρίζεται μια κατάσταση, πώς κάνει τη δουλειά του και αν μου αρέσει η δουλειά του θα προσπαθήσω να πάρω πράγματα. Θα πάρεις κάτι από αυτό. Ναι. Okay. Οπότε και οι παρέες μου και οι φίλοι μου πλέον έχουν αλλάξει. Όχι, οι φίλοι μου δεν έχουν αλλάξει, δυστυχώς. Όχι, έχω πολύ λίγους φίλους. Ενώ ήμουν πολύ αντικοινωνικός μαλάκας, πλέον μ' αρέσει να πηγαίνω να γνωρίζω ανθρώπους και να ανοίγει το μυαλό μου, ρε φίλε, να κάνω αυτό το βήμα το παραπάνω. Και αυτό ίσως με έχει βγάλει από το rap game. Ναι, 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 από τη φάση, από ναι, το. Και μου αρέσει. Δηλαδή, μου αρέσει να μην πρέπει να μιλήσω για το ποιος βρίζει ποιον, ποιος κάνει τι. Μου αρέσει όλο αυτό που έχω ξεφύγει. Και ας με πούνε λαϊκό, ας με πούνε ότι γουστάρω. Που είχες μπει, ήσουν μέσα σε αυτό, έμπαινε, σε σχολιώσουν. Και θεωρώ ότι ακόμα είμαι πιο ράμπα από όλους. Okay. Στον τρόπο σκέψης και ιδεολογίας. Και έχω μεγαλώσει με τόσο καλή μουσική και τόσο δυνατές προσωπικότητες γύρω μου που το έχω ζήσει πολύ το ραπ. Οπότε δεν με νοιάζει αν το πιτσιρίκι που βγήκε τώρα και έμαθε ποιος κάνει ραπ να μου πει αν είμαι ράπερ ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ήταν ο Men The Fuerte. Θα σας έχω εδώ από κάτω το προφίλ του στο Instagram. Αλλά πιο πολύ πρέπει να κάνετε ένα follow στο TikTok του Men The, γιατί είναι εκεί είναι το αληθινό το content. Έχω από εδώ κάτω και το καινούργιο του τραγούδι. Αυτά. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά. Τα change. Τα χρυσά. Τα χρυσά. Ω, έλα μαλάκα. Μπου! Έλα, μάθε, να σου μάθω λίγο ραπ. Μου κουμπάς. Θα πεις κάτι για κλείσιμο στα αρχίδια σου. Πέρασε, Στέλ. Το μικρόφωνο το έχεις πάνω. Μαλάκα. Καλά πήγε αυτό το γύρισμα. Καλά πήγε. Γεμάτσα, μπαμ! Πότε... Γεμάτ. Συγγνώμη, αυτό δεν με κουμπάς. Πότε φτάσαμε στο αγόρι πουτάνα. Λοιπόν, με κάλεσε εδώ στην εκπομπή. Πέρασα απέσια. Δεν έχω δει καμία εκπομπή. Είναι αλήθεια. Έχω δει μόνο ένα απόσπασμα με τη Μαρία που έχει φέρει. Γιατί με πήραν τηλέφωνο και θέλω να δω πώς ακούγομαι. Τον θεωρώ ατάλαντο. Δεν ξέρω τι κάνει πραγματικά στο YouTube. Δεν ξέρω ποιο είναι το content του. Με φώναξε εδώ να μου πει πάλι μαλακίες. Με ρώτησε μαλακίες. Θεωρεί ότι θα πάρει views με μένα. Δεν νομίζω να νοιάζει κανένα τι κάνουμε. Το σπίτι του είναι μικρό. Σαν το πουλί σου! Μπορώ να σου το δείξω άμα θες. Δεν έχει καθόλου χιούμορ. Απλά φωνάζει και νομίζω ότι είναι αστείο που φωνάζει. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πάω σε Unboxholics. Αλλά δεν σε έχουν καλέσει. Αλλά δεν με έχουν καλέσει. Οπότε βρήκα ένα άλλο καναλάκι να έρθω και εγώ να πω τον πόνο μου στην Ανίτα Πάνια του YouTube. Σε ευχαριστώ με τη μας. Για καλό το είπα. Ποιο? Αυτά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Fipster είναι γαμό τα παιδιά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε όλοι subscribe, καμπανάκι και. Βλέπεις πολύ YouTube. Και ειδοποίηση. Κάντε όλα αυτά που πρέπει να κάνετε για να είστε ενήμεροι. Ποιο είναι το Instagram του? Fipster. Follow Fipster, follow Men The Fuerte. Καλά Χριστούγεννα, να είστε καλά, σας αγαπάμε. Σαλούτ. Έλα παιδιά, το σημερινό το giveaway, το καλό, το σωστό το giveaway, δίνουμε 300 ευρώ προϊόντα Lavin Rose. Ένας νικητής ή μία νικήτρια θα φύγει αρχές Ιανουαρίου με προϊόντα Lavin Rose που κοστίζουν 300 ευρώ δηλαδή. Καλά, η Δήμητρα θα βάλει και άλλα προϊόντα, την ξέρετε, άμα την ξέρετε τη Δήμητρα την Κατσαφάδο, σου λέει 300 ευρώ, αλλά θα βάλει το σπίτι της σχεδόν. Οπότε, ακολουθείτε τους όρους του διαγωνισμού, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, follow Κατσαφάδου στο Instagram, follow Lavin Rose στο Instagram και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας στα σχόλια κάτω. Σχολιάζετε όσες φορές θέλετε, όσο πιο πολύ σχολιάσετε, τόσο πιο πιθανό είναι να κερδίσετε. Ακολουθείτε τους όρους και ένας νικητής ή μία νικήτρια θα κερδίσει
300 ευρώ προϊόντα Λαβή εν ροζ και κάποια έξτρα δωράκια. Μήπως έρθουμε με τη Δήμητρα και σας δώσουμε τα δώρα. Δεν ξέρω. Ακολουθήστε τους όρους και εύχομαι να το κερδίσει ο καλύτερος. Να το κερδίσει αυτός που το θέλει περισσότερο. Και αν δεν έχετε ιδέα για τι προϊόντα μιλάμε, μιλάμε για τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς αυτή τη στιγμή. Λαβή εν ροζ έχει τα πάντα, έτσι. Για άντρες, γυναίκες, παιδιά, τα πάντα. Καλή επιτυχία!